Γεια και χαρά, φίλοι του καναλιού. Σήμερα είμαι εδώ στο νέο χώρο της 8 Pins, παρέα με τον φίλο Δημήτρη. Καλησπέρα, αγαπημένα. Πού είσαι, τι κάνεις? Μια χαρούλα εδώ. Σήμερα τι θα δείξουμε στους φίλους? Ένα απλό, επειδή είχαμε διάφορα μηνύματα, όπως κάναμε τη μετατροπή στο Master System, στο Mega Drive 2, θα βάλουμε ένα κουμπάκι που θα αλλάζει τη συχνότητα από 50-60. Το διακοπτάκι το κλασικό διακοπτάκι. Mm-hmm. Και έτσι για την αλλαγή θα αλλάξουμε και το λεντάκι από αχνοκόκκινο που είναι να γίνει λίγο πιο καλός ο φωτισμός και να το κάνουμε και μπλε. Και άλλο χρώμα, ναι. Εμείς εδώ έχουμε ένα Mega Drive 2. Έχω καρφώσει ένα Street Fighter Special Champion Edition. Είπα δηλαδή να βάλω αυτό λόγο και μπλούζας. Το οποίο είναι Genesis και θα δούμε όταν πάει κάποιος από τότε. Είχε ας πούμε ένα θείο στην Αμερική και του έφερε παιχνίδια στην Ευρώπη. Όταν πηγαίναμε να παίξουμε, γιατί μου είχε συμβεί εμένα αυτό, όταν πατάκαμε παιδιά το power, κάτι γινότανε. Αν φαίνεται τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να φαίνεται. Μας έβγαινε αυτή η κόκκινη οθόνη. Ή διαφορετική ανάλογα το παιχνίδι για την εταιρεία που έχει κάνει το development. Ότι warning developed for use only with NTSC Genesis Systems. Γιατί ως γνωστόν τα αμερικάνικα είναι NTSC που τρέχουν στα 60Hz και τα ευρωπαϊκά είναι τα PAL που τρέχουν στα 50Hz. Με ό,τι slow down, αναλογή δηλαδή σε εικόνα και σε ήχο. Οπότε βλέπετε πώς ξεκινάει και ο Δημήτρης θα μας κάνει αυτό το όμορφο επεξηγηματικό how to όπως πολύ είδατε και αγαπήσατε στο πρώτο επεισόδιο. Και στο τέλος θα μου παίξω και ένα διπλάκι Street Fighter 2 που θα πηγαίνει ο Ζανιεφ λίγο πιο γρήγορος γιατί είναι πιο άργος από παλιά. Και εσύ ποιο θα πάρεις, Γκάιλ. Λογικά. Γκάιλ, λοιπόν, θα παίξω ένα διπλάκι να το δείτε. Εύκολος οδηγός, θα το κάνετε και μόνοι σας, πολύ απλό. Και φύγαμε, παιδες. Πάμε λίγο για το how to. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι από τα βασικά. Τίποτα κρυφό το μηχάνημα δεν έχει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις βίδες στις γωνίες. Τις αφαιρείται πολύ εύκολα με ένα στραβοκατσάβιδο. Και βάζοντας το μετά κάτω, πολύ εύκολα έρχεται πάνω το πλαστικό καπάκι. Το βγάζουμε στην άκρη. Το αλουμινίνιο καπάκι θα δείτε περιμετρικά αρκετές βίδες. Είναι τέσσερις μπροστά και άλλες τόσες πίσω και μία εδώ στο πλάι. Τις έχω αφαιρέσει χάρη ευκολίας. Και αυτό πάλι μετά απλά το σηκώνουμε και έρχεται και έξω. Και κλασικά μένουν οι δύο μαύρες βίδες που έχει γύρω από το παιχνίδι, από τη θύρα μάλλον του παιχνιδιού, που πρέπει να αφαιρεθούν και αυτές. Την πλακέτα την πιάνουμε από την πίσω πλευρά, τη σηκώνουμε λίγο, γιατί έχει μπροστά τα joystick που μαγκώνουν λίγο, ναι, ναι. Και τη βγάζουμε κατευθείαν έξω. Βγάζουμε στην άκρη τα πλαστικά λοιπόν κομμάτια και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε σε ένα σημείο της πλακέτας που είναι εδώ πέρα. Όπως θα δείτε το μεγάλο τσιπάκι που έχει στη μέση ξεχωρίζει. Όπως το κοιτάτε από μπροστά και βλέπετε το joystick στην αριστερή του πλευρά. Εδώ θα χρειαστεί να κολλήσουμε και τα τρία καλώδια. Αφού πρώτα κάνουμε ένα κόψιμο που χρειάζεται εδώ σε αυτήν εδώ τη γραμμή για να τη διακόψουμε να μην πηγαίνει στο τσιπάκι. Δουλεύει πάλι με τον ίδιο τρόπο όπως είχαμε φτιάξει και τα άλλο. Δηλαδή ένα διακοπτάκι on-on το οποίο όταν από τη μία πλευρά λοιπόν δίνει γύρωση στο τσιπάκι δουλεύει στη μία συχνότητα, όταν δίνει ρεύμα από την άλλη στο τσιπάκι δουλεύει στην άλλη συχνότητα. Έτσι λοιπόν το ίδιο ακριβώς πράγμα θα κάνουμε και εδώ. Το μεσαίο ποδαράκι θα πάει στο τσιπάκι, στη μία άκρη θα βάλουμε 5 βολτ, στην άλλη γύρωση. Επειδή τα έχει εδώ δίπλα θα χρησιμοποιήσουμε αυτά για να μας δώσει ευκολία το καλώδιο. Καλωδιάκι πάλι όπως είπαμε την προηγούμενη φορά το έχω ετοιμάσει αυτή τη φορά. Απλά βάζουμε καλωδιάκια που έχουμε και μας βολεύουν. Αν είναι ξεχωριστά τα στρίβουμε για να μας πάει πιο ωραία γύρω γύρω από το μηχάνημα να φτάσει στο διακόπτη. Τώρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε κάνοντας πρώτα το κόψιμο που χρειάζεται. Όταν εντοπίσετε λοιπόν εδώ πέρα το πυκνωτή με το νούμερο 51 και την αντίσταση με το νούμερο 12 όπως είναι εδώ, αν πάτε λίγο πιο κάτω θα δείτε μια γραμμή που έρχεται φανερά από το τσιπάκι. Λογικά πρέπει να φαίνεται στην κάμερα. Ναι, ναι, φαίνεται. Αυτή τη γραμμή λοιπόν εμείς τώρα εδώ θέλουμε να την κόψουμε, να μην συνεχίζει το υπόλοιπο κύκλωμα. Οπότε τι κάνουμε, με ένα κοπίδι ξεκινάμε και κάνουμε γραμμές. Βάζουμε λίγο παραπάνω δύναμη για να βεβαιωθούμε ότι θα το σκάψουμε. Mm-hmm. Στο τέλος δηλαδή
θα δείτε ότι φαίνεται, δεν ακουμπάει πλέον η μία πλευρά με την άλλη. Του έχουμε κάνει ζημιά και το έχουμε διακόψει. Μην το φοβηθείτε, αν θέλετε να το κάνετε λιγάκι παραπάνω, κάντε το λιγάκι παραπάνω. Θα νιώσετε με τη μύτη ότι κάνει σκάψιμο, ότι κάνει δοντάκι. Οπότε στο δοντάκι, εδώ είμαστε έτοιμοι. Τώρα το έχουμε διακόψει τελείως. Αυτό που θέλει πάλι είναι προσεκτικά, με ένα κοπιδάκι, με το ίδιο δηλαδή, ξεκινάμε και ξύνουμε τη γραμμή. Τώρα που ξύνουμε τη γραμμή, είμαστε έτοιμοι για να κολλήσουμε καλώδιο. Αφού καθαρίσαμε λοιπόν το ποδαράκι, αυτό που κάνουμε τώρα είναι πάμε να κολλήσουμε λίγο με το κολλητήρι μας, να βάλουμε λίγη κόλληση. Το ζεσταίνουμε λίγο και πιάνει. Άμα δούμε ότι δεν πιάνει, θα το καθαρίσουμε πάλι. Έχει πιάσει τώρα λίγη, αλλά δεν έχει πιάσει αρκετή. Του ξαναδίνουμε. Τώρα έχει πιάσει ικανοποιητική για να μας κολλήσει. Το άλλο σημείο που κολλάμε είναι στην κάτω πλευρά, στο R12. Του δίνουμε λίγο ζέστη εδώ και θα κάτσει και εδώ η κόλληση. Και μετά ερχόμαστε στον πυκνωτή δίπλα, αν δείτε αυτά τα δύο ενώνονται. Οπότε στο δίπλα ποδαράκι που είναι ήδη κενό βάζουμε λίγη κόλληση. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να κολλήσουμε τα καλωδιάκια μας. Τα καλωδιάκια ξεκινάμε, τα καθαρίζουμε, βλέπουμε περίπου που θέλουμε να είναι σχετικά κοντά. Το κίτρινο θα το χρησιμοποιήσω για το τσιπάκι, το κόβω λίγο μεγαλύτερο. Τα άλλα δύο λίγο πιο κοντά με ένα κοφτάκι. Και πάμε τώρα εδώ πάλι με τον τρόπο που δείξαμε την προηγούμενη φορά. Έχουμε την κόλλησή μας. Και πάμε στο καλώδιο και απλώνουμε την κόλληση. Αυτό με λίγο εξοικείωση θα μάθετε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Και αντίστοιχα θα κάνουμε το ίδιο από την άλλη πλευρά, που είναι να μπει το διακοπτάκι. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο γεμίζουμε τα καλωδιάκια. Πριν τα κολλήσουμε στην πλακέτα, για να μην σας ταλαιπωρήσουν μετά, θα μιλήσουμε λίγο για το LED. Το LED στο συγκεκριμένο είναι έτοιμο. Έχει συγκεκριμένη θέση που είναι πάνω στην πλακέτα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το μόνο που θα κάνουμε είναι να ξεκολλήσουμε αυτό που έχει για να βάλουμε το καινούριο. Για να έχουμε λίγο πιο ευκολία τώρα στα χέρια, θα το κάνουμε τώρα. Αν το γυρίσετε και το προσέξετε, θα δείτε κατευθείαν που είναι το LEDάκι από την πίσω πλευρά. Ναι. Ξεχωρίζει εύκολα, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αυτό που κάνετε είναι ζεσταίνετε λίγο τα ποδαράκια, ένα αλλάξ, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Αυτό το βλέπετε ανάλογα με τη θερμοκρασία με το κολλητήρι σας. Και τώρα αυτό που δεν φαίνεται είναι έχω το δίχτυ του χεριού μου από την κάτω πλευρά και κουνάω λίγο το LED. Όπως θα δείτε λίγο το LED, φεύγει μόνο του. Αυτό είναι το πιο εύκολο που μπορείτε να κάνετε και το δείχνω έτσι, γιατί δεν χρειάζεται να έχετε στην κατοχή σας κάποιο εργαλείο για να τραβήξετε, να ρουφήξετε την κόλληση. Με τον ίδιο τρόπο τώρα, αυτό είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, όταν πάρετε το LED καινούριο θα δείτε ότι τα πόδια έχουν διαφορά. Το ένα είναι πιο μακρύ, το άλλο είναι πιο κοντό. Αυτό που είναι πιο κοντό είναι το πλήν. Στην προκειμένη περίπτωση μπαίνει από τη δεξιά πλευρά. Σας το δείχνει δίπλα με σχεδιάκι, αλλά μπορείτε και να ακολουθήσετε κάτω τη γραμμή. Ξεχωρίζει πάντα εύκολα ποιο είναι το πλήν, γιατί είναι αυτό που πάει παντού. Ενώ το άλλο έχει μια γραμμούλα απλά δίπλα, αν δείτε. Έχει τη γραμμούλα δίπλα, γιατί ακριβώς δίπλα είναι η αντίστασή του. Η αντίσταση πάντα είναι στο συν. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι το πάμε στη θέση του. Ζεσταίνουμε μάλλον λιγάκι πρώτα εδώ να καθαρίσουμε, να είμαστε σίγουροι για τις τρυπούλες να είναι πιο έτοιμες. Εδώ τώρα θέλει λίγο δεξιοτεχνία. Γιατί πρέπει να βάλετε το LED, επειδή οι τρύπες δεν μπορούν να καθαρίσουν ποτέ τελείως σωστά. Αν σας βολεύει αυτό μπορείτε να το κόψετε, να κόψετε τα ποδαράκια να μην έχουν τόσο μήκος.
ή αν σας έχει ανέβει πολύ η κόλληση από εδώ, το ζεσταίνετε πρώτα από εδώ. Ας το δείξουμε πρώτα έτσι, γιατί για μερικούς μπορεί να είναι πιο εύκολο. Αν το πάρουμε λοιπόν με τα ποδαράκια όπως είναι και το πάμε στη θέση του, αν ζεστάνουμε τώρα το ποδαράκι, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται αν το κρύβω, το γυρίσω λίγο πιο κοινικό. Ναι. Ωραία. Αν τώρα εδώ που το έχω, προσέξτε να κρατάτε το LED από πάνω, όχι από το σιδεράκι, γιατί θα κάψετε το χέρι σας. Το πάω στην τρυπούλα που πρέπει και αρχίσω και το ζεσταίνω, μπαίνει μέσα. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Τώρα αν δείτε έχει μπει ήδη στη θέση του. Ναι. Έχει περάσει και έχει βγει. Οπότε σιγά σιγά τώρα πάλι, από κάτω έχω την ευκαιρία να ζεστάνω και τα δύο μαζί άμα θέλω. Σιγά σιγά πέρασε. Το φέρνω στη θέση του. Νιώθω με το χέρι μου που είναι το σωστό και το αφήνω. Ναι. Παίρνω, βάζω λίγη κόλληση έξτρα για να είμαι σίγουρος, αν και ήδη έχει πιάσει. Απλά του βάζω λίγο παραπάνω και εδώ προσέχω μη τυχόν και μου έχουν ενώσει. Α. Αν μου έχουν ενώσει δεν θα ανάβει. Αυτό που προσέχω είναι λοιπόν το κοπιδάκι μου να μπορεί να περνάει. Τα γιώνει, ναι. Σωστά. Οπότε τα κόβω χαμηλά και από εδώ είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Ναι, γιατί σε βάθος χρόνου το μαμά το LED αυτό το κόκκινο, πολλοί θα ξέρετε ότι αρχίζει και χάνει την έντασή του. Βασικά πολύ. Είναι LED αυτό ή ήταν κάτι... Είναι LEDάκι, LEDάκι. Είναι LEDάκι απλά παλιάς είναι πολύ, ναι, παλιάς είναι εποχής, πολύ ναι. Μικρό. Mm-hmm. Τώρα πλέον τα LED είναι πολύ πιο δυνατά σε ένταση φωτός. Πάω να το καθαρίσω λιγάκι ακόμα εδώ. Για να μου πιάσει καλύτερα η κόλληση που δεν μου πιάσει πριν. Φαίνεται να είναι εντάξει, θα το δούμε στην πράξη. Καλό θα είναι να καθαρίζετε λίγο τη μύτη σας, εάν δείτε ότι πιάνει βρωμιές. Αυτό όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, υπομονή παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το καταφέρετε. Απλά μη βιάζεστε. Και άμα δεν πετυχαίνει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Ξανά. Κάποια στιγμή θα πετύχει, δεν είναι στο χέρι του. Έτσι λοιπόν εδώ θα δείτε τώρα ότι πιάνει πολύ γερά το καλώδιο. Ναι. Δεν έχει θέμα να πάει πουθενά. Βάζουμε το ένα καλωδιάκι στη μία πλευρά. Μη σας ανησυχεί ποιο καλώδιο θα βάλετε σε μία πλευρά, δεν σας πειράζει. Όποιο και να βάλετε, από τη μία θα δουλεύει, από την άλλη δεν θα δουλεύει. Βλέπουμε περίπου πού θα πάνε και τα καλώδια για να φτάσουν πίσω στο σημείο που το θέλουμε. Οπότε εδώ μας βολεύει για να τα βάλουμε περίπου που μας εξυπηρετεί. Και έτσι εδώ γίνανε οι κολλήσεις. Ναι. Οπότε το πρώτο στάδιο είναι έτοιμο. Τώρα, αυτό που κάνουμε μετά είναι, αφού το βάλουμε στη θέση του, φέρουμε την πλακέτα στη θέση, λίγο προσοχή μπροστά να πάει σωστά. Λοιπόν, το Mega Drive το 2 έχει εδώ πίσω μια τρύπα, το οποίο είναι κενό. Αυτό βολεύει πάρα πολύ ωραία στο να μπει το διακοπτάκι το μικρό εδώ. Λες και το κάνανε για αυτή τη δουλειά μας στο μέλλον. Για κάποια υποδοχή το έχουν αφήσει εδώ, οπότε ναι. Μας βολεύει να το βάλουμε εδώ. Αφάνταστα. Ούτε τρύπες παιδιά, ούτε τίποτα. Ναι, κάθεται πάρα πολύ ωραία. Θα το ακουμπήσουμε προς το παρόν πρόχειρα εδώ, ώστε να μπορέσουμε να κολλήσουμε το διακοπτάκι. Ναι. Αν δεν νιώθετε αρκετή εμπιστοσύνη στα χέρια σας, καλύτερα κολλήστε το διακοπτάκι έξω. Εγώ το έβαλα απλά εδώ τώρα για να μου δώσει λίγο χέρι. Αν το φοβάστε να το κολλήσετε εδώ, κολλήστε το διακοπτάκι εκτός. Και το φέρνετε μετά στη θέση του μαζί με τα καλώδια. Απλά γι' αυτό σας δίνει χέρι. Εδώ τώρα αν το πάτε κάπου ανάμεσα που βρείτε κενό και δείτε και γυρίσετε τα καλώδια, θα δείτε ότι θα σας βγουν ακριβώς εκεί που χρειάζεται. Το πάμε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί για να το κολλήσουμε και μετά θα το βάλετε όπου εξυπηρετεί.
Το σφίγγουμε λιγάκι πάλι εδώ. Να μας κάτσει λιγάκι στη θέση του. Οπότε εξυπηρετεί λοιπόν αυτή η θέση και κάνει πολύ πιο γρήγορη και εύκολη τη δουλειά. Τα καλώδια πάλι σας λέω δεν σας απασχολεί ποιο θα βάλετε αριστερά, ποιο θα βάλετε δεξιά. Απλά τα βάζετε. Από τη μία πλευρά θα δουλεύω διακόπτη στα 50, από την άλλη θα δουλεύω διακόπτη στα 60. Αυτό που προσέχετε είναι στο κεντρικό να είναι αυτό το χρώμα που έχετε επιλέξει να πηγαίνει στο τσιπάκι. Τώρα σας το κρύβω λίγο, αλλά έχετε δει πάνω κάτω τι γίνεται και τι χρειάζεται να γίνει. Οπότε βάζοντας λοιπόν το διακοπτάκι εδώ, το γυρνάμε μετά κάθετα για να δουλεύει ο διακόπτης έτσι από την πίσω πλευρά. Αν θέλετε μπορείτε να τα αφήσετε έτσι και να δουλεύουμε το πλάι, όπως εξυπηρετεί το καθένα. Ναι, ναι. Το πάνω κάτω ίσως είναι πιο εύκολο για άλλους, ανάλογα στο σημείο που το έχετε. Το δεξιά αριστερά ίσως είναι πιο εύκολο αν το έχετε κάπου που δεν έχει πολύ χώρο από πίσω. Όπου σας εξυπηρετεί το βάζετε. Τώρα με ένα κατσαβιδάκι ψηλό ή με ένα με το τσίπιτο σφίγγετε τα παξιμαδάκια για να σας κάτσει ακριβώς όπως σας βολεύει. Και το καλωδιάκι που έρχεται πάτε εδώ και το περνάτε σε όποια σειρά θέλετε. Πολύ τόσο ωραία. Απλό ήτανε, μοντάρουμε και ερχόμαστε για τη δοκιμή. Πάμε. Λοιπόν, αυτό που θα διαπιστώσετε βάζοντας το αλουμινένιο καπάκι είναι ότι στο σημείο που έχουμε βάλει το διακόπτη δεν μπορεί να πάει πλέον κάτω γιατί βρίσκει στο αλουμινένιο εδώ. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ακριβώς δίπλα το διακόπτη, εδώ το σημαδεύουμε περίπου. Με το κοφτάκι μας θα κόψουμε λίγο εδώ κάτω τη γωνία, δηλαδή εδώ θα κάνουμε ένα κοψιματάκι. Και μετά αυτό θα το γυρίσουμε πάνω. Δηλαδή σιγά σιγά εδώ πέρα προσεκτικά. Αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό. Με το κοφτάκι σας μπορείτε να το ανοίξετε. Το κόβετε λοιπόν και το πάτε λίγο λίγο όσο χρειαστεί. Αυτό θα το κόψουμε τελείως. Οπότε το ανοίγουμε από τη μία πλευρά. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται καλά. Φαίνεται καλά. Ωραία. Λίγο λίγο με το κοφτάκι λοιπόν το κόβουμε. Αν έχετε και πιο μεγάλο κοφτάκι θα κοπεί ακόμα πιο εύκολα. Το γυρνάμε και κάνουμε μια δοκιμή τώρα να δούμε αν μας κάνει. Εκεί και ένα τάκ ακόμα είναι καλά. Οπότε αυτό που κάνετε με προσοχή εδώ πέρα να μην κόψετε κανένα δάχτυλο, το σηκώνετε και άλλο, το γυρνάτε. Και τώρα θα μπορεί να ταιριάξει κανονικά ώστε να βιδώσετε. Αυτό τώρα σιγά σιγά εγώ προτείνω, θα το κάνω λίγο κάμερα για να μην σας φάω το χρόνο. Θα κόψω τελείως αυτό το κομματάκι και από την πάνω πλευρά να κάνει δόντι. Αλλά και μέσα να το γυρίσετε και να το αφήσετε δεν επηρεάζει. Όπως βλέπετε στο σημείο που είναι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Αν αυτό τώρα το διπλώσετε ωραία προς τα μέσα δεν θα εμποδίζει. Πάντα με προσοχή μην κόψετε κανένα δάχτυλο. Το γυρνάτε σιγά σιγά με το δάχτυλό σας εδώ και πάει πίσω. Αν αυτό πάει πίσω εδώ, έτσι όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή, πάει και κάθεται πάρα πολύ ωραία χωρίς να εμποδίζει κάπου. Βάζουμε τις βίδες, το μοντάρουμε και το βλέπετε στην τηλεόραση. Φύγαμε. Λοιπόν και εδώ παιδιά τώρα αφού ο Δημήτρης έκανε τα κόλπα του, θα δείτε πόσο διαφορετικά φαίνεται το Power LED. Κοιτάξτε. Καμία σχέση πριν με το παλιό, το αχνό, το κόκκινο. Και τώρα εδώ είναι στη θέση 50 Hz αυτή τη στιγμή ο διακόπτης, που σημαίνει ότι ακόμα διαβάζει ότι είναι ευρωπαϊκό το Mega Drive. Όμως, τώρα ο Δημήτρης το κλείνει, γυρνάει το διακόπτη στα 60 Hz και απολαμβάνουμε. Για να δούμε τι φτιάξαμε. Ξεκινάει λοιπόν παιδιά το παιχνίδι, αυτή τη στιγμή κάνει bypass το Region Lock με αυτό το μοντάρισμα. Street Fighter Special Champion Edition, θα παίξουμε ένα διπλό τώρα, πάμε ένα VS. Όσοι είχατε λοιπόν από τους θείους σας, παππούδες, ξέρω εγώ, παιχνίδια από Αμερική και δεν παίξαν ποτέ στο Mega Drive σας,
Με αυτό το βίντεο από την 8Pins μπορείτε πλέον, παιδιά, να παίξετε τα παιχνίδια σας. Παίρνω εγώ τη ρώσικη αρκούδα. Ράιου ο Δημήτρης. Φύγαμε. Καλά. Παίζουμε με εξάκουμπα χειριστήρια, που είναι η καλύτερη επιλογή ειδικά σε παιχνίδια τύπου Street Fighter. Εντάξει, οι μνήμες είναι άπειρες, τώρα παίζουμε ψευτό εδώ πιο πολύ για να δούμε την κίνηση. Να κάνουμε κάτι. Τα κουμπιά, θυμάμαι. Αστεράκια. Κάτσε τις έφαγα, ε. Θέλω να κάνω το grab. Α, να έκανα το σφυρί, αλλά δεν σε πρόλαβα. Πώς τα παίζαν, πού να τα θυμηθείς τώρα. Ναι. Πολύ ωραίο. Είναι εξάσκηση. Ναι, εννοείται. Κάτσε να στριμώξω εδώ. Οπα. Τι να με στριμώξω, άμα μου έχεις δώσει σωστό χειριστήριο δεν πάνε. Ω, να και τα grab. Άμα μου έχεις δώσει κανένα από αυτά που δεν πατάνε σωστά, μπορεί. Πάνω κλωτσιά, ας πούμε, δεν έχω καταφέρει να ρίξω. Προσπαθώ τόση ώρα να σου ρίξω και συνέχεια να κάνεις interrupt. Καλά, και εγώ τι να είναι πατάω. Και εσύ τι, το χορευτή κάνεις. Ναι. Πάμε τελικό γύρο. Ρίξε και ένα Hadouken. Πάτα τα εκεί όλα, κάτι θα ρίξει. Το προσπάθησα πριν γιατί θυμάμαι ότι ήταν οι δύο μπουνιές μαζί με το μπελάκι, αλλά... Πάντως στην κίνηση την καλή του Ζάγνιεφ την βγάζω. Εγώ τη λαβή με τα τρία χέρια πάλι ούτε αυτή την κατάφερα. Γι' αυτό παιδιά να προτιμάτε τα emulators που ρυθμίζετε τα κουμπιά όπως θέλετε. Έλα πάμε. Όπως βολεύεστε και βγάζετε τις κινήσεις του παιχνιδιού πολύ πιο εύκολα. Εντάξει, νίκησα, αλλά πρώτη φορά που νικάω σε fighting game κάποιον σε διπλό. Πάρε το κούκουρα. Έτσι. Λέτε, να σε ετοιμάσει το φίλο. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου. Εδώ με τον Δημήτρη. Το καταφέραμε κι αυτό. Το καταφέραμε, το φτιάξαμε. Πολύ όμορφο το power led του, φαίνεται έτσι έντονο μπλε. Το παιχνίδι πίσω μας δουλεύει, ενώ παλιά δεν μας δούλευε. Ένα γρήγορο mod, δεν θέλει τρομερές γνώσεις κτλ. Ο Δημήτρης σας το έδειξε, είναι πολύ επεξηματικός. Να συμπληρώσω πάλι ότι όσοι δεν μπορούν, δεν εμπιστεύονται να το κάνουν μόνοι τους, ο Δημήτρης μπορεί να φτιάξει το δικό σας μέσω της 8Pins και έγινε ήδη χαμός για τις προάλλες τα Master System. Έμαθα, σου ερχόντουσαν από όλη την Ελλάδα, μπούκωσε το ΕΛΤΑ Master System μονταρισμένα. Αλλά εντάξει, πολύ καλή δουλειά, πολύ όμορφο. Το θέμα είναι ότι είναι απλό όμως, γι' αυτό το δείχνουμε ώστε όσοι τουλάχιστον ενδιαφέρεστε, γιατί το συγκεκριμένο χόμπι που έχετε χαλάει, δηλαδή είναι ναι, παλιά μηχανήματα, βγάζουν θέματα, ναι, γι' αυτό ασχολούμαστε λίγο με αυτά. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα βιντεάκι, μάλλον θα το κάνει μόνο στον Νίκο αυτό και τα χειριστήρια που μονίμως έχουν θέμα. Ναι, ναι, οπότε το να πάρετε δύο εργαλειάκια όσοι αισθάνεστε λίγο εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι δύσκολο, γι' αυτό το δείχνουμε, ώστε να μπορέσετε να κάνετε και τις δικές σας μετατροπές ή απλά πράγματα. Είναι, βρίσκεται στο ίντερνετ, ό,τι χρειαστείτε από βοήθεια εμείς έτσι κι αλλιώς πάντα τη δίνουμε απλούχερα. Εννοείται. Σιγά σιγά με δοθείς της ευκαιρίας ό,τι μηχάνημα κάθεται και μπορούμε, όπως σε κάτι σαν το συγκεκριμένο, θα το δείχνουμε για να παίρνετε κι εσείς κάποιες εικόνες. Ευχώς. Στο πλαίσιο πάντα του δυνατού. Δεν μπορούμε δυστυχώς να καλύψουμε τα πάντα, αλλά υπάρχουν και αναλυτικοί οδηγοί στο ίντερνετ. Εμείς είμαστε πάρα πολύ αναλυτικοί σε αυτά που κάνουμε. Έτσι. Πιστεύουμε να σας καλύψουμε. Τώρα στα σχόλια, ακολουθείτε στις σελίδες μας. Δόξα τω Θεώ, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Με το ζόρι τα προλαβαίνουμε, αλλά τα προλαβαίνουμε. Έχει γίνει χαμός τα τελευταία, ναι, έχουμε ανέβει. Όσο μπορούμε και που μπορούμε, βοηθάμε. Εννοείται. Είναι καλό να ασχοληθείτε μόνοι σας, γιατί είναι μεταχειρισμένα παιχνίδια που έρχονται στην κατοχή σας. Οπότε σίγουρα κάτι χρειάζεται. Ένα καθάρισμα καλό, μια αλλαγή, κάτι απλό. Καλό είναι να το προσπαθήσετε. Ναι, είναι πολύ παλιά μηχανήματα. Δηλαδή κλείνουν, ξέρω εγώ, 25 χρόνια. Το συγκεκριμένο είναι, ναι, παλιό. 54, είμαστε 25 χρόνια. Πιο πίσω, ναι. 25 χρόνια περίπου. Να σημειώσω δε ότι σε Mega Drive 1, ίσως κάνουμε και εκεί κάποια στιγμή κάτι. Εμένα ο Δημήτρης στο Mega Drive μου το 1 μου είχε κάνει την πρώτη μου μόντα το 2016. Θα σας το δείξω τώρα από κάτω φωτογραφία τι μου είχε κάνει. Μου είχε βγάλει καλώδια από πίσω, μου είχε κάνει region unlock, μου είχε κάνει overclocking, μου είχε αλλάξει τα power led.
καλώδια τριγύρω extra για S-Video, δηλαδή μου κάνει τρελά πράγματα. Τότε που πειραματιζόταν στις δικές μου κονσόλες. Και για όσους που είχατε ερωτήσει τι σχέση έχουμε με τον Δημήτρη, για να το πούμε γι' αυτό, με τον Δημήτρη είναι εξάδελφος ξαδέρφης μου. Έχουμε πάει μαζί στρατό, σειρά, και στρατό. 295 ζελέ. Γενικά το μήνυμα είμαστε παιδιά από πολύ μικρή γνωριζόμαστε και μου έχει κάνει πολλές δουλειές στα μηχανήματά μου τα τελευταία 4-5 χρόνια που ασχολούμαι με το ρετρό. Τώρα εδώ μπορεί πλέον να κάνει και με όλη αυτή την ιστορία εδώ που τα δείχνουμε να κάνει και τα δικά σας και μην φοβάστε τίποτα. Ναι, τώρα είμαστε στον καθαρό χώρο. Ναι. Γιατί κάτω το εργαστήριο έχει πολλές λειτουργίες και έχει αρκετές εικόνες και αυτά. Εδώ είναι που ασχολούμαστε με τις εκτυπώσεις κυρίως και το τελικό μοντάρισμα. Ναι. Οπότε μην σας κρατάμε άλλο αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Όσοι έχετε πρώτη φορά στο κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Επίσης, μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε και τη σελίδα του Δημήτρη στο Facebook, η οποία είναι η 8 Pins. Όπως υπάρχει και στο Instagram, είναι γνωστά όλα αυτά. Μας ακολουθείτε γενικά. Θα κάνουμε και giveaways κι άλλα στο μέλλον. Έρχονται ωραία πραγματάκια και κι άλλα how to's. Γενικά έχει δουλίτσα και μπαλίτσα. Λοιπόν, αυτά. Μιλάμε, παιδές. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Round 1 Fight! You win! Round 2 Fight! You win! Round 3 Fight! Hadouken! You lose! Round 4 Fight! Sonic Boom! You win! Round 5 Fight! Spinning Bad King! Yup! Shoryuken! You lose! Round 6 Fight! You lose! Final Round Fight! Perfect!